πει η κυρία Καλύβα ότι δεν είναι lifestyle αυτό. Αυτό είναι lifestyle του κερατά. Είναι lifestyle του κερατά. Και είναι, συγγνώμη, στον φίλο μου τον Γιώργη, καλά κάνει και το λέει. Λαϊκιστικό, δεν το κατηγορώ. Καλά κάνει αυτή, θα σκίσει ένα εκατομμύριο θα πάρει. Είναι όμως ένα λαϊκιστικό lifestyle. Επίσης, πόσο δεν εύκολα ο Γιώργης ο Αυτιάς υποδίδει το μανδύα του πολιτικού. Μέχρι προχθές ήταν υποτίθεται δημοσιογράφος απέναντι στην πολιτική. Τώρα θυμήθηκε τα βιβλία με αφιερώσεις. Θα πάμε εμείς με 25 ευρωβουλευτές πόσους έχουμε και θα αλλάξουμε τους νόμους στην Ευρώπη. Ναι. Πάλι καλά που δεν θα αλλάξουμε και τους νόμους στις ΗΠΑ. Λοιπόν, και βγαίνει το σύνδημα λέει που συγκλονίζει πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και δεν είναι lifestyle αυτό, Άρια. Να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπεις, διακρίνεις κάποια αλλαγή στο στυλ του Γιώργου Αυτιά, δεν επιδεικνύει μια συνέπεια? Γιατί αυτό δεν είναι. Και έλεγε Νέα Δημοκρατία, δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Όχι, για το στυλ λέω. Για το στυλ, γιατί η παρουσίαση αυτή που έκανε. Καλά, δεν έβγαζε λόγο. Δεν είναι το στυλ του αυτό. Δεν είναι διαχρονικό στυλ αυτό. Είναι lifestyle. Είναι πολιτικό ο λόγο. Είναι πολιτικό ο λόγο. Πιο πολύ γελάγαν όλοι, χειροκροτάγανε, δημιούργησε ένα κλίμα. Εφορία. Αυτό lifestyle είναι. Δεν όλοι ανατριχιάστηκαν την πολιτική βαρύτητα. Του πήρε όλα. Γιατί θέλει να μου πει ότι ο Γιώργος Αυτιάς δεν έχει πολιτικό λόγο. Άλλο λέω, βρε αγάπη μου. Δεν έχει πολιτική σκέψη ο Γιώργος Αυτιάς. Μπήκε με lifestyle διάσταση ο Αυτιάς. Δεν είπα ότι δεν έχει πολιτικό λόγο. Αυτό το ιδιαίτερο στυλ, το οποίο είναι και πολιτικό λόγο. Τον κάνει προσφυγή. Το ίδιο βλέπουμε, αλλά καταλαβαίνουμε δηλαδή. Να κορυδεύουμε τον κόσμο τώρα. Δηλαδή, άκουσε μια πολιτική θέση, αγαπημένη μου Άρια. Πού είναι ο πολιτικό λόγο? Είπε δηλαδή ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, πρόεδρε, είναι να αλλάξουμε αυτό το οικονομικό τέτοιο για του αγρότε. Γιατί τους νόμους από την εκπομπή αυτό. Είπε ο ίδιος έδωσε το lifestyle. Κορώνες, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή να πάρουμε ψήφους από τη Νίκη και τον Βελόπουλο, γιατί αυτό περί αυτού πρόκειται, να μας ειλικρινείς. Είναι πολύ δημοφιλή στο συντηρητικό κοινό. Και αφετέρου αυτιά. Είπε για τα βιβλία που θυμήθηκε του Σιλό Μητσοτάκη και του Παλάτη. Οι εκπομπές μπορούμε να αλλάξουμε γνώμη. Τη δίνει συντάξει. Ναι. Μπορούμε να αλλάξουμε νόμους. Γιώργο, νομίζω ότι είναι κάτι χειρότερο. Δηλαδή δεν είναι lifestyle. Τι είναι? Είναι ένα άλλο κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία. Α, γεια σου. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα και αυτά που ακούμε είναι συνθήματα. Δηλαδή, συμφωνεί ο Μητσοτάκης με αυτή την πολιτική? Καμία σχέση. Δηλαδή, το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια για μας, κυρίως στη γενιά μας, παραπέμπει ευθέως στη Χούντα, που ήταν το κεντρικό της σύνθημα, όπου διέλυσε και την πατρίδα με την Κύπρο και τη θρησκεία, αν θυμόσαστε, που έκανε έρανο για να μαζέψει για το καλά, τάμα της Ελλάδας. Καλά, να μην το πληροφοποιήσουμε, ρε Βαγγέλη, τώρα τον τρίπτυχο αυτό. Ναι. Μπορεί αλλά, κάποιοι μέσα μας να πιστεύουν. Αλλά, δηλαδή, κάποιοι αυτό είναι ταυτισμένο σύνθημα με και δεν είναι φιλελεύθερο. Αλλά δεν μπορεί να αναρωτιέσαι τώρα αν συμφωνεί ή όχι ο Μητσοτάκης. Είναι επιλογή του. Προφανώς μπήκε για να συγκρατήσει τα αναχώματα που πάνε στην κατρακύτερα της προσαδεξιά. Τι να λέμε τώρα. Αλλά αυτό είναι κατά της φυσιογνωμίας ενός συγκεκριμένου κόμματος, η οποία είναι δεδομένη. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Απλώς ο Μητσοτάκης, επειδή είναι πανέξυπνος, έκανε ένα χωνευτήρι από την αριστερά. Βλέπε Πατουλίδου, Πυροδήμα και τα λοιπά που είχαν κατέβει με άλλα κόμματα, μέχρι τις παρυφές της ακροδεξιάς, που είναι ο Βορύδης, ο, πώς το λένε, ο Γεωργιάδης και τα λοιπά, σοβαρή πολιτική, και έβαλε τώρα και τον Γιώργο, που είναι εξαιρετικά εύστοχη επιλογή, εγώ δεν το λέω για καλό, ο οποίος όμως απευθύνεται στο πιο δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα σκίσει, θα σαρώσει ο Αυτιάς. Θα κάνει ένα εκατομμύριο ψήφους ο Αυτιάς. Είναι μακράν πρώτος. Αυτό θα ψηφίσει όλος ο πλανήτης. Ναι, αλλά βλέπετε εδώ, γιατί το λέω εγώ, για να πω ότι μη μασάτε οι πολίτες. Βλέπετε πώς επιλέγουν πρόσωπα οι πολιτικοί. Γιώργο, επιλέγουν πρόσωπα οι πολιτικοί γιατί τα θέλουν οι πολίτες. Α, δηλαδή, ναι, εντάξει, καθρέφτες είναι. Είναι ο Μπακάλης βάζει τα πράγματα τα οποία του ζητάνε. Ναι, αλλά μην κουνάμε δάχτυλο απέναντι όμως, ρε Βαγγέλη μου. Τουλάχιστον να έχουμε μια εντυμότητα. Μην κουνάμε δάχτυλο απέναντι ότι κύριε Κασελάκη. Η Νέα Δημοκρατία κουνούσε δάχτυλο τόσο καιρό για το lifestyle του Κασελάκη. Δεν δικαιούται για να κουνάει δάχτυλο για το lifestyle. Γιατί και εκείνη lifestyle είναι. Όλοι lifestyle είναι. Και αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι δεν θα βάλει lifestyle άτομα και είδαμε ολόκληρο κατάλογο. Αγιά σου, αυτό λέω. Και θα επιλεγούν. Όλοι κοροϊδεύουνε. Επομένως... Δεν είπα λέω εγώ για το. Όλοι κοροϊδεύουνε. Όλοι κοροϊδεύουνε. Όλοι κοροϊδεύουνε και στόχο έχουν τα ψηφαλάκια. Αυτή είναι η λογική και αυτή είναι η αλήθεια. Αυτοί που διαμαρτύρονται λες ότι δεν θα τους ψηφίσουν. Όλοι θα ψηφίσουν, παιδί. Αυτούς θα ψηφίσουν. Λοιπόν.